Πράξη το ίσχυε εν τη ενώση θα πρέπει να κάνουν οι επαγγελματίες του ασφαλιστικού κλάδου προκειμένου να αντέξουν τον ανταγωνισμό από μεγάλους ασφαλιστικούς ομίλους. Αυτό υπογραμμίστηκε στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, παρουσία δεκάδων εκπροσώπων ασφαλιστικών εταιριών και ασφαλιστών. Το μέλλον είναι ένα δύσκολο προβλέψιμο στοιχείο, αλλά πιστεύουμε ότι σαν ασφαλιστική αγορά είμαστε ένα σταυροδρόμι που μάλλον ανάκαμψη βλέπουμε. Γιατί η ασφαλιστική βιομηχανία καλύπτει πραγματικές ανάγκες που σήμερα ο Έλληνας τις έχει ανάγκη από οποιαδήποτε άλλη εποχή περισσότερο. Στην ημερίδα, όπου έγινε εκτενής αναφορά στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην ασφαλιστική αγορά, συζητήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης του κλάδου δεδομένης της οικονομικής ύφεσης. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά, όπως και όλοι οι άλλοι κλάδοι της οικονομίας, έχουν υποστεί μεγάλη μείωση στον κύκλο εργασιών, περίπου 30% την τελευταία πενταετία της κρίσης. Έχουν υποστεί επίσης μεγάλη μείωση των μετοχικών τους κεφαλαίων λόγω του κουρέματος των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Αυτά σιγά σιγά αναπληρώνονται με αυξήσεις κεφαλαίων και επίσης επιχειρείται μια μεγάλη ανασυγκρότηση του ευρύτερου χώρου της ασφαλιστικής αγοράς. Είναι δύσκολο να φτάσουμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξοδεύει σήμερα ή έχει αναποθέσει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών του στην ιδιωτική ασφάλιση, αλλά πιστεύω ότι και η χώρα μας σε αυτό το δρόμο βαδίζει. Και θα είναι καλό, διότι θα μπορεί να προσφερθεί στον Έλληνα μια ασφάλιση, μια προστασία, γιατί αυτό καλύπτει η ασφάλιση, με ένα πολύ οικονομικό τρόπο. Αυτό που υπογραμμίστηκε είναι ότι το ασφαλιστικό προϊόν δεν είναι ένα προϊόν πολυτελείας, αλλά ένα βασικό εργαλείο διαχείρισης οικονομικού κινδύνου. Πολλές αλλαγές έχουν γίνει στον κλάδο. Η κατάσταση ξέρουμε ποια είναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί ανασφάλιστοι, πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να καλυφθούν και οι ασφαλιστές είναι αυτοί οι οποίοι θα τους καθοδηγήσουν στο πώς να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μανώλης Αλυφιεράκης ανακοίνωσε ότι το Επιμελητήριο Ηρακλείου αναλαμβάνει πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τους επαγγελματίες του κλάδου, στους οποίους θα παρέχεται εκπαίδευση σχετική με τα ασφαλιστικά θέματα. Τώρα πλέον έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της εξυγίανσης της ασφαλιστικής αγοράς και η εποπτική αρχή που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει θέσει τις βάσεις για την αναβάθμιση της αξιοπιστίας των ασφαλιστικών εταιριών και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα δούμε μια σημαντική βελτίωση της εικόνας των ασφαλιστικών εταιριών στον πληθυσμό μας.